όσον αφορά τη βιομηχανία των κέντρων αναψυχής, στην ουσία υπάρχει ένας προσδιορισμός πλέον που χαρακτηρίζει τον εξωτερικό ανοιχτό χώρο και οι ποινές. Τίποτα άλλο. Αυτό πείτε μας λίγο για αυτό τον εξωτερικό χώρο, γιατί γι' αυτό υπήρξε μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, έχει δοθεί μια ερμηνεία από την νομική υπηρεσία, η οποία λέει ότι εξωτερικός χώρος θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει μία ή δύο πλευρές ανοιχτές ή το 20% του συνολικού εμβαδού περιμετρικά. Θεωρείται εξωτερικός χώρος. Ανοιχτός εξωτερικός. Ανοιχτός. Ναι. Και εκεί επιτρέπεται το κάπνισμα. Ναι, ναι. Το 20%, ε. Ναι. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, γιατί είχα ακούσει τον αγαπητό μου Υπουργό Εμπορίου τις προάλλες δημόσια να καλεί να σταματήσει το θέμα της συζήτησης για το κάπνισμα στα καζίνο, να του πω ότι εμείς, δημόσια το λέω και εγώ, ότι είμαστε στα σκαριά και ερευνούμε νομικά πλέον το θέμα, ότι θα στραφούμε εναντίον της πολιτείας για διάκριση ανάμεσα στη βιομηχανία των κέντρων αναψυχής και των καζίνο, που ο σκοπός μας δεν είναι να απαγορευτεί και στα καζίνο, αλλά με τους ίδιους όρους που θα επιτρέπεται στα καζίνο, να επιτρέπεται και στα κέντρα αναψυχής. Κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, όπως έχουμε μπει, και για μας προμετωπίδα και πρώτιστος σκοπός είναι ο απόλυτος σεβασμός στους μη καπνιστές, και όλες μας οι προτάσεις που έχουμε διαχρονικά καταθέσει έχουν να κάνουν με το σεβασμό, με τον απόλυτο σεβασμό στους μη καπνιστές, αλλά δεν μπορεί από την άλλη να παραγνωρίζουμε και το δικαίωμα ενός επιχειρηματία, εφόσον επιθυμεί να φιλοξενεί και καπνιστές στους χώρους του, να το κάνει κάτω από κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις που σήμερα υπάρχει. Προηγούμενο. Και οι καπνιστές οι οποίοι σέβονται και τον εαυτό τους αλλά και τους γύρω τους, μη καπνιστές ή καπνιστές, σέβονται την νομοθεσία, πιστεύω, και θέλουν να τη σέβονται. Λέμε όμως σωστοί καπνιστές. Τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα μπροστά μας δείχνουν βέβαια ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος μπαίνει και είναι μια χαρά, πίνει δύο ουίσκι, τρία ουίσκι και γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. έτσι, οπότε... Δεν βοηθάει αυτό, έχετε δίκιο. Είναι μια... από την πλευρά μας να πω ότι η αστυνομία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Να πούμε ότι οι καταγγελίες δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θα πρέπει να υπάρξει όμως σεβασμός της νομοθεσίας, σεβασμός των συνανθρωπών μας. Ειδικά να είμαστε ευαίσθητοι όταν εκεί που υπάρχουν μικρά παιδιά. Να πούμε, όπως είχα και πει, για να είναι συνολική και ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αυτή η προσπάθεια, πρέπει να έρθουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι ούτε με τους ιδιοκτήτες, ούτε με οποιοδήποτε καπνιστή. Πρέπει όμως να εφαρμόζεται ο νόμος, και εκεί που υπάρχει αδίκημα θα καταγγέλλονται. Γίνονται εκστρατείες σε συνεργασία με τους, ειδικά με το Υπουργείο Υγείας. Προσπαθούμε μέσα στα πλαίσια των εκστρατιών και κάνουμε και μια εκστρατεία διαφώτισης. Να πούμε ότι διαφώτισης σε σχέση με την νομοθεσία, και τώρα που ψηφιστεί και η νέα, πιστεύω στη νέα εκστρατεία θα γίνει μια νέα προσπάθεια για να πούμε στον κόσμο ποιες είναι οι νέες πρόνοιες. Και κάτι τελευταίο να πω, ότι ένα κομμάτι της προσπάθειας μας είναι και το κάπνισμα μέσα στα αυτοκίνητα, που να πω ότι απαγορεύεται όταν υπάρχουν ανήλικοι. Θα έπρεπε να υπάρχει νόμος γι' αυτό. Συμμεταξύ μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι βλέπω στον δρόμο. Πραγματικά δεν μπορείτε. Είμαστε ντροπή. Είναι ντροπή. Χρειάζεται νόμος γι' αυτό. Είναι νόμος. Ναι. Υπάρχει. Νομίζω έχει αυξηθεί και το όριο τώρα. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτονόητο. Ήταν μέχρι 100 το 16, νομίζω έχει προταθεί 100 το 18. Αλλά αυτό είναι. Είναι. Αυτό είναι και η ζώνη, κύριε Λεβέντη, και πολλοί δεν τη φοράνε. Έχουμε κακά τα ψέματα, γιατί μέσα στα υπομνήματα που έχουμε υποβάλει πάρα πολλές φορές στη Βουλή, ένα στοιχείο που καταθέτουμε συνεχώς είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια ανώριμη κοινωνία. Καλά ή κακά. Θα πρέπει αυτή την κοινωνία να φροντίσουμε να την οριμάσουμε με όποιους τρόπους μπορούμε, και θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρώνεται η πολιτεία στην πρόληψη και να μην ακούμε ότι εκολάπτονται καθημερινώς μικρά παιδάκια και καπνίζουν στο δημοτικό, που δεν έχουν βέβαια να κάνουν τίποτα με τα κέντρα αναψυχής. Η νοοτροπία μας δύσκολα υπάρχει, αλλάζει, δυστυχώς. Ναι. Αλλά σιγά σιγά νομίζω να τα καταφέρουμε. Ναι, δεν πιστεύω ότι το ρόπαλο φέρνει πάντα αποτελέσματα επιθυμητά. Ναι.
Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο. Το ξύλο δεν βγει από το παράδεισο, ναι, ναι, ναι. Καλύτερα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε και χαρά.